Γλουτένι. Ποιο το πραγματικό πρόβλημα? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Στράτος Μελέτης και Ολιστική Ίαση και σήμερα θα μιλήσουμε για τη γλουτένη, η οποία έχει το ρόλο της κακιάς μάγισσας στο παραμύθι της καλής διατροφής. Είναι όμως έτσι? Εκτός αν κάποιος υποφέρει από κοιλιοκάκι, που πρόκειται για μια αυτοάνωση νόσο του εντέρου, η οποία πυροδοτείται όταν ο ασθενής καταναλώνει γλουτένη, τότε ναι, η γλουτένη πρέπει να αποφεύγεται απόλυτα και χωρίς συζήτηση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τι πραγματικά συμβαίνει? Καταρχήν, να θυμίσουμε ότι η γλουτένη είναι κόλλα, λειτουργεί μάλλον σαν κόλλα. Οι αφυσιοκολλητές στον δρόμο χρησιμοποιούν γλουτένη, που είναι πάμφθινη, για να κολλήσουν τις αφίσες. Ναι, αλλά προσέξτε, είπαμε τη λέξη πάμφθινη. Άρα, πάμφθινη και τι άλλο, η γλουτένη έχει μεγάλο βάρος. Οπότε, προσθέτοντας παραπάνω γλουτένη από όσο περιέχει κανονικά το σιτάρι στο ψωμί, το ψωμί βαραίνει, άρα έχουμε μεγαλύτερο κέρδος και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ φθηνή σαν υλικό, οπότε η υπερβολική ποσόστοση γλουτένης που πολλές φορές βάζουν οι φουρνάριδες μπορεί να είναι ένα από τα προβλήματα. Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι η επεξεργασία. Δεν φταίει η ίδια η γλουτένη, αλλά το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειοψηφία προϊόντων άρτου αφαιρείται το φύτρο, δηλαδή το πιο πολύτιμο στοιχείο του Δημητριακού, το οποίο περιέχει σχεδόν όλα τα φυτοθεραπευτικά στοιχεία. Τέλος, η προσθήκη ζάχαρης. Για να γίνει πιο ελκυστικό το προϊόν, τα επεξεργασμένα προϊόντα άρτου περιέχουν υψηλά ποσοστά ζάχαρης. Δηλαδή, αφαιρούμε τα θεραπευτικά στοιχεία, δηλαδή το φύτρο το οποίο περιέχει τις πανάκριβες πολυφενόλες, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν τα καλλυντικά με πάρα πολύ υψηλό κέρδος, και προσθέτουμε ζάχαρη, το οποίο είναι η μητέρα της φλεγμονής. Άρα έχουμε ζάχαρη, φλεγμονή και έχουμε και κόλλα, γλουτένη. Όλα αυτά στα κύτταρά μας και μετά μας φταίει η γλουτένη των σιτηρών. Επίσης, μην ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η γλουτένη είπαμε ότι λειτουργεί σαν κόλλα. Όταν λοιπόν έχουμε ασυνείδητους παραγωγούς οι οποίοι ψεκάζουν 10 φορές παραπάνω από τα φυσιολογικά όρια, αυτά τα χημικά θα αποθηκευτούν πάνω στη γλουτένη, η οποία τα κατακρατά σαν κόλλα, τα οποία μετά θα περάσουν στο έντερό μας και στο αίμα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν φταίει η γλουτένη αυτή καθεαυτή, αλλά όλα τα συνοδά στοιχεία που συντροφεύουν τα αρτοσκευάσματα, τα οποία θα τα καταναλώσουμε χωρίς να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αρχίζουν τα προβλήματα. Γι' αυτό και προτείνω κρυθαρένιο παξιμάδι, το οποίο έχει διαφορετικού τύπου γλουτένη, αλλά ακόμα περισσότερο προτείνω παξιμάδι βρώμης, το οποίο έχει σχεδόν μηδενική γλουτένη και μάλιστα προτείνεται ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν κοιλιοκάκι. Βέβαια, στους ανθρώπους που έχουμε κοιλιοκάκι ξεκινάμε με πολύ μικρές δόσεις βρώμης για να δούμε πώς ανταποκρίνονται και μετά συνέχεια προσθέτουμε κανονικά αν δούμε ότι δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα. Γενικά όμως στους υγιείς ανθρώπους προτείνουμε βρώμη, κοινόα που δεν έχει καθόλου γλουτένη, φαγόπυρο που επίσης δεν έχει καθόλου γλουτένη, οπότε δεν μπορεί να κατακάτσουν τα φυτοχημικά πάρα πολύ τοξικά που ψεκάζουν οι αγρότες σε δεκαπλάσιες ποσότητες από το φυσιολογικό, οπότε δεν θα έχουμε και προβλήματα στο έντερό μας και γενικότερα στον οργανισμό μας. Ελπίζω το βίντεο να σας βοήθησε έστω και ελάχιστα για την επίτευξη μιας καλύτερης υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας μπορείτε να καλείτε καθημερινά στα αναγραφόμενα τηλέφωνα 10 με 8.30. Καλή συνέχεια σε όλους.